Αγαπητοί φίλοι του προσκυνητή, γεια σας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή που δείξατε μέχρι τώρα. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και ο κύκλος των ομιλιών αυτών, σκέψεις γύρω από την αλήθεια, κλείνει. Κάναμε μια μακρινή περιήγηση, απορρίπτοντας σταδιακά ότι δεν είχε να κάνει με την ίστατη αλήθεια, έτσι ώστε αυτό που θα μείνει στο τέλος να είναι αυτό που αναζητάμε. Η εμπειρία της αναγέννησης, η γνωριμία με το πραγματικό. Αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε τελικά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την παραίτηση. Εάν έχετε πιστεί για τον αποκλειστικό χαρακτήρα της αλήθειας, αν είσαστε σίγουροι για την αξιοπιστία της βίβλου σαν φορέας αυτής της αλήθειας, εάν έχετε πιστεί ότι είστε χαμένος από χέρι απλά και μόνο γιατί γεννηθήκατε σε αυτόν τον κόσμο, εάν παραδέχεστε ότι ποτέ δεν γνωρίσατε την αλήθεια, τον Δημιουργό, και έτσι από την άλλη μεριά απλά δεν θα σας παρημένει κανένας, εάν είσαστε σίγουροι ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα ώστε να φωλιάσει την καρδιά σας η γλυκιά αυτή πεποίθηση, η βεβαιότητα ότι εσύ είσαι δικός του και αυτός είναι δικό σου, τότε στα αλήθεια είσαστε πολύ κοντά στη λύση. Διαβάστε ένα παράδοξο εδάφιο από το βιβλίο Λεβιτικό που ίσως να σας βοηθούσε. Αν η λέπρα απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα και η λέπρα σκέπασε όλο το δέρμα εκείνου που έχει την πληγή από το κεφάλι του και μέχρι τα πόδια του, όπου και αν τον επιθεωρήσει ο ιερέας, τότε θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας, και αν η λέπρα σκέπασε ολόκληρη τη σάρκα του, θα κρίνει καθαρόν αυτόν που έχει την πληγή. Αυτή μεταβλήθηκε ολόκληρη σε άσπρη και είναι καθαρός. Λεβιτικό 13:12-13. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είχε δώσει στον Μωυσή πολύ αυστηρές εντολές γύρω από την αρρώστια της λέπρας. Όταν παρουσιαζόταν σε κάποιον ένα εξάνθημα, τότε αυτός ήταν υποχρεωμένος να το δείξει στους ιερείς και αυτοί, με βάση τα κείμενα που είχαν, τον ανακήρυταν καθαρό ή ακάθαρτο, οπότε και θα έπρεπε να αναχωρήσει αμέσως από την Ιουδαϊκή κοινωνία. Υπήρχαν λοιπόν κάθε φορά διαφορετικές εκτιμήσεις ανάλογα με το βάθος της πληγής, το χρώμα, την έκταση και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, εντελώς απρόσμενα προς το τέλος της αναφοράς αυτής στη βίβλο, αναφέρει ότι εάν η λέπρα κάλυπτε ολοκληρωτικά το σώμα κάποιου σαν μια άσπρη επιφάνεια, ο ιερέας θα τον ανακήρυτε καθαρό. Μπορείτε να καταλάβετε το εκπληκτικό μήνυμα που περιέχει το εδάφιο αυτό. Η βίβλος είναι ένα απίστευτο βιβλίο με υπέροχο συμβολισμό. Εάν δεν φτάσετε στο τέλος του εαυτού σας, δεν μπορείτε να γνωρίσετε την αλήθεια. Για μένα προσωπικά, η εποχή πριν αναγεννηθώ ήταν ένας ωκεανός πόνου, αγωνίας και απελπισίας. Δεν θα ήθελα ποτέ, μα ποτέ να ξαναζήσω αυτή την εποχή. Μια ζωή βουτυγμένη στο ψέμα, στα βρώμικα πάθη, στην ανοησία, στην απάτη, στην αλαζονία, χωμένος βαθιά στον αποκρυφισμό, αναζητώντας μόνο τη δικιά μου ικανοποίηση. Θυμάμαι μια μέρα στην Ανάβησο, είχα πιάσει πάτο. Μέσα στην ερημιά μιας μελαγχολικής χειμωνιάτικης βόλτας, μέσα από απέραντη μοναξιά, ξέσπασα ξαφνικά σε δάκρυα απελπισίας, ξεστομίζοντας για πρώτη φορά στη ζωή μου μια μικρή αυθόρμητη προσευχούλα προς τον άγνωστο για μένα Θεό, αυτόν που πήρε αφορμή ο Παύλος για να μιλήσει στους περήφανους Αθηναίους, στους βράχους της Ακρόπολης. Είπα σιγά: «Θεέ μου, βοήθησέ με». Τρεις λεξούλες με το πρόσωπό μου να γλύφει το χώμα, που αντίχησαν όμως σαν βροντές μπροστά στο θρόνο του Θεού. Γιατί απλά στεκόμουν εκεί απόλυτα ειλικρινής, εντελώς γυμνός, ένα βρώμικο τίποτα, απλώνοντας τα χέρια μου στο άγνωστο, ζητώντας βοήθεια. Έκλαιγα με αναφιλητά, έτσι όπως ξέρει να κλαίει ένα αδύνατο και αβοήθητο μωράκι. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον άγνωστο Θεό, όχι γιατί είμαστε πολύ αδύνατοι, αλλά επειδή είμαστε πολύ δυνατοί, θα έλεγα. Μονάχα σε πλήρη αδυναμία ενεργοποιούνται αυτές οι δυνάμεις που σε φέρνουν κοντά σε εκείνον που είναι πίσω από τα φαινόμενα. Την ημέρα εκείνη, αυτό σημείωσε στο μπλοκάκι του το όνομά μου και μετά από πολύ καιρό, όταν είχα οριμάσει αρκετά, με άφησε να δω το γλυκό του πρόσωπο.
Μετά από μερικά χρόνια, λοιπόν, συνάντησα μια κοπέλα η οποία άρχισε να μου διηγείται για τη βίβλο και για το Θεό. Στην αρχή προσπάθησα να την επηρεάσω με τις δικές μου απόψεις και ιδέες, όμως κατά περίεργο τρόπο τα λόγια της άρχισαν να με προσελκύουν καταβάλλοντας κάθε μου αντίσταση. Την πλησίασα περισσότερο και παρόλο που μου διηγήθηκε αρκετές φορές την αλήθεια γύρω από το αίμα του Χριστού, τη σωτηρία, ένα πράγμα με έκανε να απορώ συνέχεια. Καλά όλα αυτά. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί όλη αυτή η ιστορία με το αίμα του Χριστού, με τη θυσία στο Γολγοθά. Εάν ο Θεός είναι παντοδύναμος, γιατί απλά δεν μας συγχωρεί έτσι όπως είμαστε, αλλά πρέπει να σφάξει το γιο του? Γιατί δεν μπορεί να συγχωρέσει χωρίς το αίμα του Χριστού? Με άλλα λόγια, μέχρι εκείνη τη στιγμή τα μάτια μου ήταν κλειστά, μην μπορώντας να αναγνωρίσουν τον απόλυτο χαρακτήρα της δικαιοσύνης του Θεού. Ωστόσο βαθιά μέσα στην καρδιά μου διαισθανόμουν ότι εδώ κοντά βρίσκεται η λύση του προβλήματός μου. Μετά από μερικές εβδομάδες, καθώς συζητούσα και πάλι το επίμαχο θέμα με την κοπέλα αυτή, ξαφνικά, χωρίς τη θέλησή μου, από το τίποτα, δύο φωτεινές σκέψεις έλαμψαν διαδοχικά βαθιά μέσα στη συνείδησή μου. Εάν ο Θεός μου συγχωρούσε έτσι απλά τις αμαρτίες μου, θα ήταν ένας άδικος Θεός. Στην ουσία ο Θεός δεν μπορεί να συγχωρέσει. Θα έπρεπε οπωσδήποτε εξαιτίας του δίκαιου χαρακτήρα του να χαθώ για πάντα μέσα στις αμαρτίες μου. Ο Ιησούς μπήκε ανάμεσα σε μένα και στο Θεό, παίρνοντας επάνω του τιμωρία που πηγάζει από τη δικαιοσύνη του και που έπρεπε να χτυπήσει εμένα. Ήμουν τόσο κατάπληκτος από την επίγνωση που γυρνώντας στον συνοδηγό μου αναφώνησα: «Απίστευτο, απίστευτο, μια τέτοια δωρεάν σωτηρία». Η αληθινή πίστη κυρίεψε με έναν αυθόρμητο τρόπο ολόκληρη την καρδιά μου. Για πρώτη φορά στη ζωή μου αισθανόμουν μέσα στην καρδιά μου τη γλυκιά αγάπη του Δημιουργού και βαθιά συναισθήματα ευγνωμοσύνης. Προς μεγάλη μου κατάπληξη, όλα αυτά τα πάθη που με βασάνιζαν κατά καιρούς χωρίς καμιά προσπάθεια από μέρους με εξαφανίστηκαν, βιώνοντας μια βαθιά αλλαγή μέσα μου. 30 χρόνια πέρασαν από τότε και τα κλαδιά μου συνεχίζουν να φέρουν καρπό. Τι θα μπορούσατε λοιπόν να κάνετε για να αποκτήσετε αυτή την πολύτιμη εμπειρία? Διαβάστε το ακόλουθο εδάφιο. Και ο λαός μίλησε ενάντια στο Θεό και ενάντια στο Μωυσή λέγοντας: «Γιατί μας ανέβασες από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε στην έρημο? Επειδή ψωμί δεν υπάρχει και νερό δεν υπάρχει και η ψυχή μας αηδίασε τούτο το ελαφρύ ψωμί». Και ο Κύριος έστειλε προς τον λαό τα φίδια, τα φλογερά φίδια, και δάγκωναν τον λαό και πολλοί λαός από τον Ισραήλ πέθανε. Και αφού ο λαός ήρθε στο Μωυσή, είπαν: «Αμαρτήσαμε, επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα. Παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας». Και ο Μωυσής δεήθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το επάνω σε ένα ξύλο, και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε επάνω σε ένα ξύλο, και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι ζούσε. Αριθμοί 21:5-9. Εδώ έχουμε μια πολύ γνωστή ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη. Οι Εβραίοι από την αρχή είχαν μια ιδιαίτερη κλίση στην αποστασία. Ο Θεός λοιπόν τους έστειλε την τιμωρία αυτή με σκοπό να επιστρέψουν αναζητώντας και πάλι το πρόσωπό του. Κοιτάξτε εδώ προσεκτικά. Τους είπε ότι εάν τους δάγκωνε κάποιο φίδι, να στρέψουν το βλέμμα στο χάλκινο φίδι που κρεμόταν ψηλά στο λόφο και θα γιατρευόντουσαν αυτοστιγμή. Όλα όσα έχω να σας πω βρίσκεται μέσα σε αυτή την ιστοριούλα. Το θανατηφόρο δάγκωμα του φιδιού συμβολίζει την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο, ενώ το χάλκινο φίδι φυσικά συμβολίζει το σταυρικό θάνατο του λυτρωτή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Εβραίοι στην συγκεκριμένη περίπτωση θα είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες. Η μία θα ήταν εκείνοι που πίστεψαν στα λόγια του Μωυσή και με μια ματιά στο χάλκινο φίδι σώθηκαν, ενώ οι άλλοι ήταν αυτοί που δεν δώσαν σημασία στα λόγια του και προσπαθούσαν με διάφορα γιατροσόφια να θεραπεύσουν την πληγή και φυσικά πέθαναν όλοι τους. Οι μεν λοιπόν κοιτούσαν την πληγή τους, ενώ οι άλλοι το χάλκινο φίδι. Το να κοιτάζεις την πληγή σου σημαίνει να κοιτάζεις τον εαυτό σου, τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου, ψάχνοντας για επιβεβαίωση επάνω σου.
Όσοι από εσάς φτάσατε έως εδώ και ζητάτε να βιώσετε την εμπειρία της αναγέννησης, το να γιατρευτείτε δηλαδή από την πληγή της αμαρτίας και τις συνέπειές της, θα πρέπει να μην ψάχνετε την επιβεβαίωση μέσα σας σαν κάποιο σημάδι που θα σας δοθεί από άνωθεν, αλλά για να εμφανιστεί η σώζουσα αυτή η πίστη, πρέπει να κοιτάξετε το χάλκινο φίδι που κρέμεται. Το χάλκινο φίδι συμβολίζει το λόγο της υπόσχεσης που δόθηκε μέσω της βίβλου. Διαβάστε το παρακάτω εδάφιο. Ότι ο Θεός ήταν μέσα στο Χριστό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτόν του, μη καταλογίζοντας σε αυτούς τις αμαρτίες τους. 2 Κορινθίους 5:19. Τα λόγια αυτά καθεαυτού είναι σαν το χάλκινο φίδι της βιβλικής μας ιστορίας. Η πλήρη κατανόηση των λόγων αυτών θα πρέπει κανονικά να φέρει μέσα σας αιώνια ανάπαυση. Τι λέει εδώ? Εδώ μας λέει ότι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σύμπαντος βρισκόταν μέσα στο γιο του πριν 2.000 χρόνια περίπου επάνω στο Σταυρό, συμφιλιώνοντας εσάς που ακούτε αυτά τα λόγια αυτή τη στιγμή με τον εαυτόν του και ότι δεν σας καταλογίζει πια τις παραβάσεις σας. Πριν καν δηλαδή γεννηθείτε, ο Χριστός την ημέρα που κρεμόταν στο ξύλο και μαύρισε κατά μεσήμερο ο ουρανός, ρωτήθηκε από το Δημιουργό Πατέρα: «Θέλεις να πάρεις τις αμαρτίες του συγκεκριμένου αυτού ακροατή του 10ου βίντεο σκέψεις γύρω από την αλήθεια, δηλαδή εσάς?» Και εκείνος είπε «Ναι». Και όπως λέει το εδάφιο, πριν καν γεννηθείτε, το πρόβλημά σας είχε ήδη λυθεί. Απλά η βίβλος μέσω αυτού του εδαφίου σας ανακοινώνει τα χαρμόσυνα νέα της προσωπικής σας συμφιλίωσης με το Θεό μέσω της τιμωρίας του Γιού του Ιησού Χριστού. Η σωτηρία σας δηλαδή έγκειται στο να ακούσετε απλά τα λόγια αυτά με ανοιχτά τα αυτιά σας. Ακούω σημαίνει ατενίζω απλά το χάλκινο φίδι. Δεν χρειάζεστε δύναμη στην πίστη, όπως δεν χρειάζεστε προσπάθεια στο κοίταγμα. Μην κοιτάτε την πληγή σας. Μην προσπαθείτε δηλαδή να πιστέψετε. Δείτε μόνο το γεγονός που είναι ο λόγος. Η χάρις είναι σαν το οξυγόνο του αέρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να αναπνεύσεις. Και η αναπνοή, η πρώτη αναπνοή, λέγεται αναγέννηση. Ας διαβάσουμε κάτι άλλο. Σας διαβεβαιώνω ότι όλα τα αμαρτήματα θα συγχωρεθούν στους γιους των ανθρώπων και οι βλαστημίες όσες βλαστημίσουν. Όποιος όμως βλαστημίσει το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει συγχώρεση στον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης. Μάρκος 3:28-29. Όσο και αν ηχεί παράδοξο, όλες οι αμαρτίες του κόσμου έχουν διαγραφτεί μέσω της θυσίας του Ιησού, όλες εκτός από μία. Και αυτή είναι που στέλνει στην αιώνια απώλεια. Το να μην πιστεύει κανείς ότι ο Θεός τον έχει ήδη ελευθερώσει. Αυτή είναι η έννοια της βλαστήμιας ενάντια στο Πνεύμα της Χάριτος. Εμπρός λοιπόν, κοιτάξτε και πάλι το χάλκινο φίδι. Ας διαβάσουμε. «Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο γιος του ανθρώπου για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή». Ιωάννης 3, 14-16. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι εκείνος που ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε Αυτόν που με απέστειλε, έχει αιώνια ζωή και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά έχει ήδη μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Ιωάννης 5:24. Βλέπετε? Ή τα μάτια σας είναι ακόμα κλειστά? Δεν θα μπόσανε ακόμα από τη λάμψη της δόξας της ίστατης αλήθειας?